Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Θα είναι μια σαλάτα εντυπωσιακότατη, αλλά το πιο σημαντικό με αυτή τη σαλάτα είναι ότι θα είναι θρεπτικότατη. Σολομός, αβοκάντο σε σαλάτα είναι υπερτροφή και πρέπει να βάλουμε αυτή τη σαλάτα όλη στη διατροφή μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την σαλάτα με σολομό και αβοκάντο θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια σολομό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 αβοκάντο, χυμό από 1 λάιμ, 200 γραμμάρια σαλάτα μαρουλένια μπαρμπαστάθης, 20 γραμμάρια μαύρο σουσάμι, αλάτι και πιπέρι. Για το dressing, 10 γραμμάρια τζίντζερ, μισή πιπεριά τσίλι, 3 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 1 κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και χυμό από 1 λάιμ. Για το σερβίρισμα, μαύρο σουσάμι, πιπεριά τσίλι, φέτες από λάιμ και κόλιανδρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Να αρχίσει να καίει. Για να ψήσουμε το σολομό μας. Εδώ. Φυσικά θέλουμε αντικολλητικό τηγάνι και βέβαια φυσικό αέριο για να φροντίσουμε να έχουμε οικονομία στο σπίτι μας. Η Zenith είναι ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα και προσφέρει και φυσικό αέριο και ρεύμα συνδυαστικά για περισσότερη οικονομία. Εγώ σας λέω ότι το φυσικό αέριο το χρησιμοποιώ γιατί κάνει το φαγητό πιο νόστιμο. Όσο πιο δυνατή η φωτιά, πάντα θυμόμαστε ότι το φαγητό βγαίνει πιο ωραίο και έχω ένα υπέροχο κομμάτι σολομού. Εδώ. Θα κάνουμε μία σαλάτα. Πρέπει να μου πείτε για πόσα άτομα θα κάνουμε τη σαλάτα. Για τέσσερα. Πολύ σημαντικό, πάντα μα πάντα, να υπολογίζουμε την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε σε μία σαλάτα όταν θέλουμε να είναι ολοκληρωμένο γεύμα, φίλε Μπελέση. Δηλαδή, περίπου 120 γραμμάρια σολομού μας δίνει όλη την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε από ένα γεύμα. Οπότε, αν σε μία σαλάτα φροντίσω να βάλω 120 γραμμάρια στη μερίδα από σολομό, τι κάνω αυτομάτως στη σαλάτα μου? Ένα κυρίως γεύμα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Κάτσε το κόψω εδώ στα τρία. Ένα. Στα τέσσερα θα το κόψω. Θα βγουν 120 άρια εδώ. Δύο, τρία, τέσσερα. Οπότε, αυτομάτως τι έχω κάνει, ρε φίλε Διονύση? Ο καθένας έχει την μερίδα. Μπράβο. Αυτό υπολογίζω. Ο καθένας ξέρω ότι έχει την πρωτεΐνη που χρειάζεται σε ένα γεύμα. Οπότε, άμα η πρωτεΐνη μας είναι αρκετή, φροντίσουμε να πάρουμε και τα λιπαρά μας, φροντίσουμε να πάρουμε και τον υδατάνθρακά μας. Περίπου πάει η αναλογία 40-30-30. 30 λιπαρά, 30 πρωτεΐνη, 40% υδατάνθρακα. Τότε το γεύμα μας είναι ολοκληρωμένο. Οκ. Οκ. Λοιπόν, αλατάκι. Φροντίζω το αλάτι να πάει παντού. Και δεν το παρακάνω στο αλάτι, γιατί θα δείτε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα προσθέσουμε και λίγο σόγια. Και ποια μεριά θα βάλω πρώτα, τη πέτσα ή τη. Πέτσα! Α, είστε πάρα πολύ expert, δεν μπορώ πια. Λοιπόν, αυτό που φροντίζουμε πάντα όταν ψήνουμε σολομό είναι να μην βάλουμε πάρα πολλά λάδια στο τηγάνι, γιατί του αλλιώ ο σολομό θα βγάλει αρκετά από τα λιπαρά του. Γι' αυτό το λατρεύω αυτό το ψάρι, γιατί και να μην ξέρει να μαγειρεύει ψάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα σολομό να είναι παραψημένο, να είναι στεγνό. Δηλαδή, και άσχετος να είσαι με τη μαγειρική Διονύση, το σολομό μπορείς να το μαγειρέψεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέξεις πώς το ψήνεις. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το σολομό μας θα το κάνουμε σαλάτα και θα τον σπάσουμε σε κομμάτια, θα το κάνουμε ωραία crumbles, και να μην το ψήσετε σωστά, να σπάσει καθώς το ψήνουμε, δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί στο τέλος της ημέρας ο σολομός μας θα γίνει τέλειος. Λοιπόν, δυνατά η φωτιά στην αρχή και μετά χαμηλώνω. Γιατί? Ή θα φροντίσω να ψήσω 100% το σολομό πάνω στο τηγάνι σε σιγανή φωτιά ή άμα έχω πολύ δυνατά τη φωτιά μου θα πρέπει να δώσω χρώμα και να τελειώσω το ψήσιμο μέσα στο φούρνο. Εντάξει, τι από τα δύο θέλουμε? Θα τελειώσουμε στο τηγανάκι. Το ανάψαμε που το ανάψαμε, λερώσαμε που λερώσαμε το τηγάνι μας, ας αρχίσουμε να ψήνουμε το σολομό μας στο τηγάνι. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι το τηγάνι εδώ πέρα έχει υδρώσει γύρω-γύρω και αυτό που βλέπετε δεν είναι νερό. Τι είναι? Τα λιπαρά του σολομού. Οπότε, ο σολομός, αν και ένα λιπαρό ψάρι με αρκετές θερμίδες, άμα το ψήσουμε με αυτόν τον τρόπο, τα λιπαρά του φεύγουν τα περισσότερα και στο τέλος μένει καθαρή πρωτεΐνη με ωμέγα 3 λιπαρά που χρειαζόμαστε στη διατροφή μας. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω? Κάνω και διατροφικό μάθημα πια στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να γυρίσω λίγο το σολομό εδώ, να δω τι γίνεται. Πώς το βλέπεις, έχει πάρει ωραίο χρώμα? Όχι. Πολύ σωστά η εμπειρία του Μπελέση μίλησε και είπε ότι δεν έχει πάρει ωραίο χρώμα. Αυτό που θέλω να κάνετε στα ψάρια σας πάντα μα πάντα είναι να μην τα ζαλίζετε. Δεν θέλουμε ζαλάντες, Διονύση. Δεν τα γυρνάμε όλη την ώρα, δεν τα πειράζουμε. Με το που ψηθούν από μία πλευρά, τα γυρνάμε από την άλλη και πάει λέγοντας. Συνολικά θα μου πάρουν 5 με 7 λεπτά και να ψηθούν σε μέτρια φωτιά. Οπότε, κατά τη διάρκεια που ψήνεται ο σολομός, πάμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και τα υπόλοιπα πράγματα που χρειαζόμαστε για τη σαλατούλα μας. Λοιπόν,
Το δεύτερο που θα ετοιμάσω, γιατί θέλω να κάνω μία έτσι υπερτροφή όπως σας είπα, θα κάνω μία ωραία σάλτσα από αβοκάντο. Στο αβοκάντο πάλι λίγο να σκεφτόμαστε πόσα άτομα θα φάνε τη σαλάτα. Πόσα άτομα θα φάνε τη σαλάτα? Τέσσερα. Άρα πόσα αβοκάντο πρέπει να βάλω για να είναι ολοκληρωμένη έτσι διατροφικά? Δύο αβοκάντο είναι μια χαρά. Περίπου μισό αβοκάντο πάει στο άτομο. Μην βάλετε παραπάνω, γιατί και το αβοκάντο έχει θερμίδες. Τώρα το αβοκάντο μου, καθώς το άνοιξα εδώ πέρα, είναι λίγο μαυρισμένο. Δεν μας πειράζει, γιατί για αυτές τις συνταγές είναι το κατάλληλο αβοκάντο. Το κατάλληλο. Το κατάλληλο δεν είναι. Απλά επειδή θα κρύψουμε τυχόν έτσι ψεγάδια που έχει το αβοκάντο, αφού θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ, δεν μας πειράζει και καθόλου. Αυτό είναι μια χαρά. Βγάζω το κουκούτσι και όπως είναι, συνεχίζει ψήνεται ο Σολομός, βλέπετε από την πέτσα. Δεν το έχω γυρίσει. Βγάζω όλη τη σάρκα από τα αβοκάντο μου. Εδώ. Φίλε, όντως πρέπει λίγο να αρχίσουμε να τρώμε λίγο πιο υγιεινά. Παλαιότερα, όντως και εγώ δυσκολευόμουν πριν από 5-6 χρόνια που έκανα εκπομπές, δεν έβαζα πολύ αβοκάντο στη συνταγή, γιατί δεν μπορούσε να βρει και ο κόσμος αβοκάντο. Τα σούπερ μάρκετ δεν είχαν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει ούτε ένα σούπερ μάρκετ που να μην έχει αβοκάντο και να μην έχει καλά αβοκάντο. Κοιτάξτε τι ωραία ποιοτικά αβοκάντο που έχει. Πριν από κάποια χρόνια τα αβοκάντο που παίρναμε ήταν πέτρες. Δεν μπορούσε να τα φας, ήταν ξύλο. Οπότε και να τα δείχνε σε μια συνταγή, επειδή ο κόσμος έπαιρνε και δοκίμαζε αβοκάντο, δεν τους άρεσαν. Οπότε δεν κάναν τις συνταγές. Και ήταν κάτι αποτρεπτικό και για εμάς που δείχναμε συνταγές στη τηλεόραση. Αλλά τώρα πια το αβοκάντο είναι φανταστικό υλικό, έχει μόνο καλά στοιχεία και πρέπει να το βάλουμε στη διατροφή μας. Λοιπόν, νομίζω πως έχουμε πάρει ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά μπελέσει. Θα γυρίσω από την άλλη. Εδώ. Πώς το βλέπεις? Μου έσπασε εδώ πέρα το ψαράκι, με πειράζει? Σε συγκεκριμένη συνταγή δεν με πειράζει καθόλου. Και πάμε τώρα στο αβοκάντο να το προφυλάξουμε από το να μαυρίσει. Θα το προφυλάξουμε με δύο τρόπους. Πρώτον είναι το ελαιόλαδο. Όχι πολύ, δύο κουταλιές της σούπας. Ούτως ή αλλιώς έχουμε αρκετά λιπαρά από το αβοκάντο μας. Και βέβαια από μία οξύτητα. Μπορείτε να βάλετε είτε ξύδι, είτε λεμόνι, είτε lime. Εγώ θα βάλω λίγο lime εδώ. Για να μου δώσει έτσι αυτή την αίσθηση την ωραία που θέλω. Α, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω λίγο αλάτι πιπέρι. Και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να γίνει μία ωραία σαλτσούλα, σαν μαγιονέζα, αλλά με αβοκάντο. Και πάω καλά. Τέλεια. Πώς το βλέπουμε, Διονύση? Πολύ ωραίο. Κάτσε να δοκιμάσουμε, να δούμε από γεύση πώς είναι. Αλάτι, πιπέρι, λάιμ. Πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο, είναι θρεπτικότατο. Και αν μπορέσετε να αντικαταστήσετε μέρος της μαγιονέζας ή τυριών που βάζετε σε κάποιον σάντουιτς με αυτή εδώ τη σάλτσα, νομίζω ότι θα εξοικονομήσετε πάρα πολλές θερμίδες την ημέρα. Και βέβαια θα κάνετε καλό και την υγεία σας, γιατί το αβοκάντο είναι superfood. Τώρα, αυτό που κάνω είναι το εξής. Θα βάλω από κάτω τη σάλτσα τη σαλάτα μου, γιατί ζητήσατε σαλάτα για 4 άτομα. Μπορούσα να την κάνω και ατομική, να γίνει πιο γκουρμέ, αλλά επειδή θέλετε οικογενειακή, θα την κάνω κι εγώ οικογενειακή. Και αυτό που θα κάνω είναι να απλώσω όλη τη σάλτσα που χρειάζομαι στη συνταγή μου από κάτω. Δεν φαίνεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από πάνω θα ρίξουμε τη σαλάτα και ουσιαστικά κάποιος που θα παίρνει εκείνη την ώρα τη σαλάτα θα παίρνει από κάτω το αβοκάντο, θα παίρνει και σαλάτα, θα παίρνει και σολομό και θα φτιάχνει ολοκληρωμένη μια ωραία σαλάτα για να δοκιμάσει. Λοιπόν, τρώω εδώ. Και πάμε πίσω στο σολομό. Γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που πήρε. Λοιπόν, έχουμε το σολομό μας, έχουμε την αβοκαντέζα μας και το μόνο που μας λείπει είναι η σαλάτα για να συνδέσουμε όλη μας τη σαλάτα. Να σου πω, φίλε μου Μπελέση, ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω τη σαλάτα μαρουλένια Βαρβαστάθης. Η σαλάτα αυτή είναι ένας υπέροχος συνδυασμός από εκλεκτά είδη μαρουλιών και είναι καθαρισμένα και έτοιμα για κατανάλωση. Δεν χρειάζεται να πλένεις τα μαρουλιά όπως κάνουμε 5 ώρες να αρχίζεις να ξεβγάζεις. Γιατί τι κάνουμε? Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά ανοίγουμε το σακουλάκι, παίρνουμε τη σαλάτα και τη ρίχνουμε πάνω ακριβώς από το αβοκάντο. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Από κάτω ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Έχουμε αυτή τη φανταστική σάλτσα αβοκάντο. Απλά δεν θα ανακατέψω τώρα. Θα ανακατέψω τη τελευταία στιγμή που είναι να φάω τη σαλατούλα μου. Λοιπόν, τώρα. Τελευταίο γύρισμα του σολομού εδώ. Κοιτάξτε πόσο λάδι έχει βγάλει ο σολομός, το βλέπετε. Είναι καταπληκτικό. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε το dressing για το σολομό μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό.
Θα δώσουμε έτσι ένα Asian style στη σαλάτα μας. Πώς? Χρησιμοποιώντας απλά λίγο ginger, λίγο chili, λίγο σόγια, λίγο σουσαμέλαιο. Βουαλά! Για να μαρινάρουμε τον σολομό μας. Λοιπόν, έχω το ginger μου εδώ. Θα τρίψω με τον τρίφτη. Και εξαρτάται με το πόσο καυτερό θέλουμε να κάνουμε το φαγητό μας. Θέλουμε να το κάνουμε καυτερό ή έτσι και έτσι. Όχι, εγώ καυτερό το τρώω. Εγώ το τρώω καυτερό. Σαλάτα τώρα είναι, τι καυτερά. Σκέψου όμως ότι θα έχουμε αβοκάντο, αβοκάντο που θα σβήνει όλο αυτό το κάψιμο που θα παίρνουμε πάνω από τον τζίντζερ και το τσίλι. Λοιπόν, τζίντζερ μέσα. Φτάνει τόσο γιατί δεν θέλει πολύ καυτερό μπελέσεις. Τσίλι. Πάει και αυτό εδώ. Εδώ. Θα ρίξω λίγο σόγια σος, περίπου 3 κουταλιές της σούπας, γιατί έχουμε και αλάτι του Αγίου Σολομού, δεν θέλουμε παραπάνω. Λίγο σουσαμέλαιο. Μία κουταλιά της σούπας. Σε περίπτωση που δεν έχετε σουσαμέλαιο, δεν βάζετε. Σόγια σος είμαι σίγουρος πως έχετε στο σπίτι. Μελάκι οπωσδήποτε έχετε στο σπίτι, σωστά. Yeah. Μπράβο. Λίγο μελάκι για να πάρει χρώμα και... λίγο lime ή λεμόνι, ό,τι σας βρίσκεται. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και θέλω να δώσετε σημασία σε αυτό που θα κάνω. Λοιπόν, το τηγάνι μας τι έχει εδώ πέρα. Λαδάκι. Έχει πάρα πολύ λάδι. Έτσι όπως είναι, θα πάρω το σολομό μου, θα τον βγάλω στην άκρη. Όπα. Και όπα. Το βλέπετε όλο αυτό το λαδάκι που έχει μείνει. Το αφαιρώ. Γιατί δεν το θέλω, είναι τα λιπαρά που έχουν καεί από το σολομό και δεν τα θέλουμε οπωσδήποτε να μπουν στο στομάχι μας. Καθαρίζω το τηγάνι και αυτό που θα κάνω είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, η πέτσα μου είναι τραγανή, σωστά. Τη βγάζω, την αφήνω στην άκρη, όλαλα. Τώρα, άμα δεν θέλετε να βάλετε την πετσούλα, απλά την αφαιρείτε. Σωστά. Σωστά. Πιάνεις. Βεβαίως. Και κοίτα εδώ τώρα τι μαγιά θα κάνω. Βγάζω έτσι όπως είναι, όλη την πετσούλα και... θα σπάσω το σολομό σε κομμάτια, εδώ, ωραία flakes, όπως τα λέμε, και εδώ. Βγάζετε τα flakes, δεν πατάτε για να σπάσει, για να είναι ολόκληρα κομμάτια σολομού, γιατί αλλιώς άμα τα σπάσετε, δεν θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς θα τα κάνουμε σπασμένα, όπως το κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε σπασμένα, θέλουμε να τα αφήσουμε ολόκληρα flakes για να μπουν στη σαλάτα μας. Και... έτσι όπως είναι αυτό το dressing που έχω κάνει, το ρίξω μέσα μαζί με το σολομό, εδώ. Πρώτα σολομό. Και στη συνέχεια τον τρέφι. Αφήνω ένα γλασάρι. Βλέπετε ότι κάνει ένα ωραίο γλάσο γύρω-γύρω από το σολομό. Γιατί μ' αρέσει το γλάσο του σολομού, αλλά δεν μ' αρέσει όλο γύρω-γύρω, μόνο γύρω-γύρω. Τώρα, έτσι όπως πάσαμε σε φλέξο σολομό, έχει πάει παντού μέχρι μέσα-μέσα. Ανακατεύω και θα δείτε ότι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα αγκαλιάσει το σολομό το γλάσο, θα καραμελώσει ο σολομός απ' έξω. Λίγο ακόμα θέλει εδώ, λίγο ακόμα να εξατμιστεί η υγρασία και μόλις είναι έτοιμο, απλά αφαιρώ από τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να παραψήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να παραψήσουμε το σολομό μας. Ρίχνουμε λίγο μαυροσούσαμο. Έτσι όπως είναι, θα πάει πάνω από τη σαλάτα μας. Ο σολομός. Πώς φαίνεται, φίλε Μπελέση? Πολύ καλό. Εδώ. Θα ρίξω λίγο ακόμα μαύρο σύσσαμο από πάνω. Και τι άλλο θα βάλω? Τις τραγανές πετσούλες που θα αφήσει στην άκρη. Εδώ. Σας πάω ωραία φλέικς, δέστε. Εδώ. Και εδώ. Η πετσούλα είναι προαιρετική, άμα θέλετε τη βάζετε. Για κάποιους που προσέχουν τη διατροφή τους μπορεί να είναι too much. Σωστά, Μπελέση? Σωστά. Και κοίτα, φίλε Μπελέση, τι φασάρα έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Κάτσε να πάρω να ξυλοκοπείς. Θέλω να κόψω λίγο ακόμα τσίλι από πάνω. Προαιρετικά, μας αρέσει να είναι καυτερό, θέλουμε να είναι spicy. Αλλά αυτή την κάνετε και σαλατάρα ατομική, το καταλαβαίνετε. Σε ένα εστιατόριο, άμα θέλετε να βγάλετε μια ωραία σαλάτα σολομού, είναι μια πολύ έτσι εντυπωσιακή σαλάτα. Και βέβαια, λίγο ψιλοκομμένο κόριανδρο από πάνω, σε περίπτωση που θέλετε, άμα δεν θέλετε, δεν πειράζει, η ζωή είναι ωραία. Και νομίζω πως για άλλη μια φορά έχουμε μαγέψει, φίλε Διονύση.
Εκεί πέρα που λες κάθε φορά τι θα κάνουμε καινούριο. Αυτή εδώ και εδώ και εδώ. Πώς φαίνεται. Για τη σαλάτα με σολομό και αβοκάντο, κόβουμε τον σολομό σε φέτες και προσθέτουμε ελαιόλαδο και αλάτι. Σε καυτό τηγάνι, μεταφέρουμε τον σολομό με το δέρμα προς τα κάτω και ψήνουμε σε μέτρια φωτιά και από τις δύο πλευρές. Αφαιρούμε τον σολομό, βγάζουμε το δέρμα και κόβουμε σε κομμάτια. Σε μιξεράκι, βάζουμε τα αβοκάντο, ελαιόλαδο, τον χυμό από το λάιμ, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε. Μεταφέρουμε σε πιάτο σερβιρίσματος και απλώνουμε σε όλη την επιφάνειά του. Βάζουμε από πάνω τη σαλάτα και αφήνουμε στην άκρη. Για το dressing, σε μπολ τρίβουμε το ginger, βάζουμε την πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη, τη σάλτσα σόγιας, το σισαμέλαιο, το μέλι, τον χυμό από το lime και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε τα κομμάτια του σολομού, σβήνουμε με το dressing και ανακατεύουμε για ένα λεπτό. Αφαιρούμε από τη φωτιά, βάζουμε το σουσάμι, μεταφέρουμε τον σολομό πάνω από τη σαλάτα και προσθέτουμε σουσάμι. Σερβίρουμε με το δέρμα του σολομού, την πιπεριά τσίλι και τον κόλιανδρο ψιλοκομμένα και φέτες lime.